θέματα αφορούν κυρίως την έρευνα που έκανε η ΕΚΠΙΖΟ και αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και συζητώντας με τον Γιάννη τον Καρούζο ήρθαν και πατάνε στοιχεία από την Ελστάτ, έτσι, τα οποία δείχνουν το μέγεθος της ακρίβειας, πού κινείται η αγορά και... Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Σε σχέση και με μισθούς. Πάμε να τα δούμε λίγο. Έλα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από την έρευνα την ενεργειακή, να δώσουμε τα στοιχεία και να μας πείτε και δύο στοιχεία και εσείς βλέποντας όλα αυτή τη στιγμή. Εσείς την κάνατε, η ΕΚΠΙΖΟ την έκανε. Η ΕΚΠΙΖΟ την έκανε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και με το ΚΑΠΕ, okay, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών στο νομό Αττικής. Για την Αττική είναι αυτό. Είναι για την Αττική. Πάμε να το δούμε, ελάτε να το δούμε. Λοιπόν. Ένα στα δύο νοικοκυριά, το 50% των νοικοκυριών, δεν μπορεί να διατηρήσει τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά ή δροσερά. Είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα. Ένα στα πέντε νοικοκυριά, είναι τα θέματα της ενεργειακής φτώχειας για να δουν οι φίλοι μας από το κοντρόλ τα στοιχεία της έρευνας. Ένα στα πέντε νοικοκυριά καθυστερούν την εξόφληση, βλέπουμε εδώ, των λογαριασμών ενέργειας. Έτσι, δεν πληρώνουν το 20% ναι, καθυστερούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ΔΕΗ. Ακριβώς. Στο 5% εξ αυτών διεκόπη ήδη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε φυσικού αερίου τους τελευταίους 12 μήνες. Και αυτό φαίνεται σαν να είναι οριστικό δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορούσαν να ξαναμπούν πάλι στη διαδικασία να ξανασυνδεθούν. Ναι, με πολύ μεγάλη δυσκολία συνδέθηκαν πολλοί από αυτούς και με παρεμβάσεις της ΕΚΠΙΖΟ, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί είναι άποροι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλό βιοτικό. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία. Σε απόλυτη ένδυα, ναι, για αυτούς είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας ένα πρόγραμμα επανασύνδεσης. Ναι, μέσω των Δήμων που θα γινόταν. Ναι, αυτό δεν έχει τρέξει. Κοιτάξτε, πολύ περιορισμένα. Γιατί τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά για να ενταχθεί κανείς σε αυτό το πρόγραμμα. Αν μιλάμε για απορία, είναι μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ήτανε μέχρι ένα νούμερο. Πρέπει να παίρνουν το ΕΚΑΣ, μια επιδοματική δηλαδή πολιτική που εφαρμόστηκε για αυτούς. Αλλά δεν είναι ακριβώς μόνο αυτοί. Είναι και νοικοκυριά που. Που είναι λίγο πιο πάνω. Μπορεί να είναι 15.000 το χρόνο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Και 10 να είναι και 7 να είναι, αφήστε. Και δεν εντάσσονται, λέτε. Ναι. Έλα, σπίτω. Τώρα, αν συνεχίσουμε στα στοιχεία της έρευνας, έχει ένα στα τρία νοικοκυριά, το 36% των νοικοκυριών αναφέρουν προβλήματα υγείας λόγω ανεπαρκούς θέρμανσης ή και παρουσία υψηλής υγρασίας στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Παρενέργειες. Το 80% των νοικοκυριών περιόρισαν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το 75%. Καλά, τώρα το περιόρισαν, παιδιά, επειδή υπήρξε και μια τεράστια καμπάνια. Ναι. Παιδιά, κάντε λίγο οικονομία, βολέψτε το αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι, οφείλεται ένα κομμάτι και σε αυτό, έτσι. Δεν σημαίνει σόν και καλά ότι όποιος κάνει λίγο οικονομία στην ενέργεια, ότι ναι, είναι και στο όριο της φτώχειας. Ήταν τεράστια η καμπάνια γι' αυτό. Ναι, σύμφωνοι και εμείς συμμετείχαμε, η ΕΚΠΙΖΟ μαζί με την Εθνική Αρχή Ενέργειας. Ναι. Είναι σωστό. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν περιορίζει κανείς τη χρήση του νερού, ένα στα δύο νοικοκυρία έχει περιορίσει τη χρήση του ζεστού νερού. Αυτό όχι, είναι ανησυχητικό. Καταλάβατε. Ναι, το να περιορίσει. Την κουζίνα ή το. Ναι, είναι άλλο ένα πράγμα. Βαθμό, συμφωνούμε απολύτως. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχει το... διαφορά, δηλαδή. Να κάνεις μπάνιο με κρύο νερό. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Ή να μην κάνεις μπάνιο. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι περιορισμός. Είναι άλλο πράγμα. Πάντως βλέπουμε εδώ ότι στα τέσσερα νοικοκυριά περιόρισαν τη χρήση της θέρμανσης ή τη χρήση ζεστού νερού. Ναι. Για ποια χρονιά τώρα μιλάμε, σε σχέση το 36% των νοικοκυριών ξοδεύουν περισσότερο από το 10% του εισοδήματός τους για τις ενεργειακές δαπάνες. Και είναι σημαντικό ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι οι προμηθευτές ενέργειας δεν τους αντιμετωπίζουν, λένε, δίκαια με βάση το χαμηλό εισόδημά τους και έτσι δεν τους διευκολύνουν σε μια ρύθμιση βιώσιμη με αρκετές δόσεις προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ναι, ακριβώς. Αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην ΕΚΠΙΖΟ, όπου συσσωρεύονται οι λογαριασμοί ενέργειας και οι ρυθμίσεις που κάνουν οι προμηθευτές ζητούν προκαταβολή. Για τα μάμα αφήσει δύο λογαριασμούς να φύγουν, δεν υπάρχει περίπτωση να το καλύψει. Ζητούν προκαταβολή 20-30% και στη συνέχεια δόσεις ενός έτους και προσπαθούμε να επιμηκυνθούν οι δόσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να μην του κόψουν το ρεύμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και κάποιο άλλο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι ένα στα δύο νοικοκυριά δήλωσε ότι για να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας και για να εξασφαλίσει στοιχειώδη θέρμανση, μιλώ για στοιχειώδη θέρμανση, σημαίνει ότι έχει κάνει περικοπές από το φαγητό του,
που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δήλωσε ότι έχει κάνει περικοπές στα φάρμακα. Χρειώθηκε να περιορίσει φάρμακα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους λογαριασμούς και να έχει ρεύμα και στοιχειοδός, όπως είπα, να έχει κάποια θέρμανση. Τα θερμαινόμενα σπίτια που δήλωσαν ότι έχουν κάποια θέρμανση το χειμώνα, ξέρετε σε τι βαθμούς Κελσίου διατηρούν το σπίτι τους, 15 έως 18. 15 ενώ παγκόσμιος 18. Έως 18. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ότι πρέπει να είναι 18 με 21 για να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση έτσι, στο σπίτι μας. Άρα είναι κρύο σπίτι. Αυτός. Είναι κρύο σπίτι. Με παιδιά επίσης, μέσα με οτιδήποτε. Ακριβώς. Ένα στα δύο νοικοκυρία θερμαίνει το σπίτι του από 1 έως 4 ώρες. Το ένα στα 10 ή 2 στα 10 χρησιμοποιούν συμπληρωματικά σώματα. Δηλαδή δεν θερμαίνουν ολόκληρο το σπίτι, παρότι έχουν κεντρική θέρμανση. Θερμαίνουν δωμάτια-δωμάτια. Τώρα με 2 ώρες κεντρική θέρμανση ή με 4 αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν έχει θέρμανση. Έχει υποτυπώδη, θα έλεγα, είναι επαρκέστατη. Άρα δηλαδή υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί θερματικά σώματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Και να σημειώσω επίσης ότι η έρευνά μας έγινε εν μέσω των επιδοτήσεων. Που λαμβάνουμε, των οριζόντιων επιδοτήσεων που λαμβάναμε στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Και άρα η προοπτική είναι εξαιρετικά δυσίωνη, θα έλεγα, για το φετινό χειμώνα. Αν δηλαδή σταματήσουν οι επιδοτήσεις ή περιοριστούν και στοχευμένα, όπως λέει η κυβέρνηση, κατευθυνθούν στους ενεργειακά φτωχούς, αντιλαμβάνεται κανείς. Αυτό είναι η απόφαση, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα βιώσουμε αυτό το χειμώνα. Τώρα, για τους ενεργειακά φτωχούς. Αυτό όλο, αν το συνδέσουμε και με τα στοιχεία που μας φέρνει σήμερα ο Γιάννης Καρούζος και έχει κάνει μια ανάλυση επί των στοιχείων αυτών, δηλαδή στο πού καταναλώνει το εισόδημά του στην πραγματικότητα ο κόσμος και τι έχει κόψει ουσιαστικά, πού έχουν φανεί οι μεγαλύτερες περικοπές από τις δαπάνες. Ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν, αν μου επιτρέπετε. Αυτά τα στοιχεία της Εκπιζώ είναι στην Αττική ή σε όλη την Ελλάδα? Στην Αττική είναι. Είναι στην Αττική. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το ρωτάω αυτό? Ναι. Γιατί κάνω μια γέφυρα να πω για τα στοιχεία τα δικά μας της Ελστάτ, τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2022, οι δαπάνες, οι ετήσιες, η μέση ετήσια δαπάνη στην Αττική έφτασε ανά νοικοκυριό τα 22.000 ευρώ. Ήτανε, φανταστείτε το μέτρο σύγκρισης, είναι στερεά ετήσιο, Ελλάδα. Το ετήσιο. Το ετήσιο. Δηλαδή μια οικογένεια να δαπανά στέγη, τρόφιμα, διατροφή, στέγη, σύντηση, διατροφή, φτάνει στα 22.000 ετήσια βάση στην Αττική. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, με χαμηλότερη την στερεά Ελλάδα, η ψαλίδα φτάνει στα 13.000 ευρώ ετησίως. Άρα υπάρχει απόκληση. Μια διαφορά στην Αττική για το κόστος ζωής. Άρα η φτώχεια στην επαρχία είναι ακόμα χειρότερη από την Αττική. Φτώχεια. Φτώχεια, λέει η Ελστάτ, συγκλονιστικό το νούμερο, 20% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα της φτώχειας. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φτώχεια ίσον. Ένας πέντε. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φτωχός είναι αυτός που παίρνει το μήνα σε οικογενειακό εισόδημα 350 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εν δυνάμει φτωχοί στη χώρα μας είναι 17,9% που έχουν την τάση να προστεθούν σε αυτό το 20%. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό μας κάνει 37%. 38% εν δυνάμει. Να ενσωματωθούν. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το νούμερο. Υψηλό. Κάποια άλλα στοιχεία. Αυτά τα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αυτοί που είναι στο όριο της φτώχειας ή έχουν μειωθεί, κύριε Καρούζο? Αυτά είναι σταθερά με ανωδική τάση, κυρίως μετά το COVID. Αυτή είναι η προσέγγιση που κάνουμε. Και θα σας πω ότι για να φτάσουμε στα επίπεδα της διαβίωσης πριν από το μνημόνιο, με σημείο αναφοράς το 2008, αργούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η μέσα ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2022 είναι 24,5 κάτω από το μέσο όρο της δαπάνης το 2008. Δηλαδή, έχουμε μια υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και με βάση τα στοιχεία της Εκπιζώ, αυτό επιβεβαιώνεται, η Ελστάτ τα λέει αυτά, κάτω από το 1/4 που είχαμε την περίοδο πριν από τα μνημόνια. Έχει ενδιαφέρον για να το βάλουμε στην ομή πραγματικότητα. Αυτή η μείωση της μηνιαίας κατανάλωσης των νοικοκυριών, που υπάρχει ένα σχετικό πίνακας, θα δείτε ότι με μια σταθερή προσέγγιση στο λάδι το έχουν μειώσει πρώτο κατά 10% μέσα στα σπίτια τους κάθε μήνα, έτσι. Έχουν φαγωθήκατε με το λάδι πια. Δεν φαγωθήκαμε το λάδι, αλλά κοίτα εδώ, δεν είναι μόνο το λάδι, είναι και το γιαούρτι και το γάλα και τα φρούτα. Βλέπουμε αυτό που έχει κόψει ο άλλος από την μηνιαία κατανάλωσή του. Το τυρί, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα λαχανικά και το ρύζι είναι τρόφιμα έτσι, ήδη βασικής πρώτης ανάγκης, τα οποία τα μείωσε, περιέκοψε την κατανάλωσή τους και τη διάθεσή τους στο τραπέζι της οικογένειας, στο οικογενειακό τραπέζι, προκειμένου να κάνει από κάπου οικονομία. Και να πούμε και κάτι επίσης, αγαπητοί φίλοι,
πολύ σημαντικό. Τα φτωχά νοικοκυριά που περιγράψαμε προηγουμένως δαπανούν για όλα αυτά το 60% του εισοδήματός τους. Τα υπόλοιπα νοικοκυριά δαπανούν το 35%. Βλέπετε λοιπόν την κοινωνική ψαλίδα. Πάει με βάση τη φορολογική δήλωση. Πάντα. Να. Πάντα με βάση τη φορολογική, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Διότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, το 70% των ελεύθερων επαγγελματών ζούμε κάτω από 7.000, λένε οι δηλώσεις τους. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε ότι ζούμε σε μια χώρα φτωχών. Βγει αυτό το συμπέρασμα τη συζήτηση, αλλά με επίσημα στοιχεία μιλάμε. Διότι αυτή η ιστορία με τη φοροδιαφυγή. Συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι. Ναι. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Για να μπορεί να περισσέψουν και λεφτά. Και έχουν να φορολογηθούν αυτοί που βγάζουν και να είναι λιγότεροι δικαιούχοι οι μαϊμού. Για να μπορέσουν τα επιδόματα να πάνε στους κανονικούς φτωχούς. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέω, Δημήτρη, αλλά έχω μια ερώτηση να κάνω. Πώς θα γίνει. Μια σκέψη, έτσι διατυπώνω. Εάν ήταν δίκαιο το σύστημά μας και αν ένιωθε ο άλλος μια ασφάλεια. Ότι θα πάει στο νοσοκομείο και δεν θα χρειαστεί να δώσει το φακελάκι του. Ότι θα πάει το παιδί του στο δημόσιο σχολείο και δεν θα χρειαστεί να το στείλει ενισχυτική διδασκαλία άλλες τόσες ώρες εκτός σχολείου. Ναι. Ότι θα κάνεις, ας πούμε, την προσπάθειά σου και δεν θα χρειαστεί παραπλεύρος να πληρώσει τόσα χρήματα. Δεν θα ήταν και αυτός δίκαιος απέναντι σε αυτό που λέγεται πολιτεία. Επειδή συμβαίνουν αυτά, έχω το δικαίωμα πάρω ένα πιστόλι να μπω στην τράπεζα. Δεν είπα να πάρει το δικαίωμα. Τι διαφορά έχει. Αλλά τουλάχιστον όμως. Μην μου δικαιολογήσει τώρα το φοροβηγά, ο οποίος σου λέει είμαι μάγκα και κλέβω. Ενώ εσύ που είσαι δημοσιοτός. Δεν μπορείς. Δικαιολογώ αυτόν ο οποίος πραγματικά αισθάνεται αδικημένος και σου λέει ότι με κοπανάνε κάθε μέρα σαν χταπόδι. Δεν τον δικαιολογεί. Να καταργηθούν πάρα πολλοί έμεση φόροι. Εννοείται, μαζί σου. Δηλαδή... Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καλαποθαράκου. Όταν βγήκε ο Θεοχάρης και είπε, ο αναπληρωτής υπουργός τι είναι, υφυπουργός, και είπε ότι να δούμε λίγο τους συντελεστές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παιδιά, μήπως και τα λοιπά, τι έκανε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Όχι, καλά το έκανε. Α πω γιατί. Τι έκανε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, καλά το έκανε. Το ανασκεύασε. Όχι, καλά το έκανε και το ανασκεύασε. Ξέρεις γιατί. Διότι το θέμα είναι ότι αν δεν καταπολεμήσει η φοροδιαφυγή και αυξήσει το συντελεστή σε αυτόν που ήδη πληρώνει, το κορόιδο θα πληρώνει παραπάνω. Εξακολουθεί να είναι κορόιδο. Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι όμως. Δεν είναι η λύση άξιση των φοροδιαφυγών συντελεστών. Άκουσε, μπορεί να μην είναι. Αλλά όταν λες ότι πολεμώ τη φοροδιαφυγή και πρέπει να δω τι θα κάνω με τους ελεύθερους επαγγελματίες, μην το μαζεύει μπροστά στο πολιτικό κόστος με τη μία. Έχει να κάνει λάθος πρόταση. Να πω κάτι γιατί με νιώθω λίγο αδύνατο. Δεν σου λέω εγώ αύξηση φορολογία. Ότι και καλά αύξηση φορολογία. Αλλά όταν λες έχει παντιέρα και λες φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα μην κρυβόμαστε. Το 60% μέχρι 10.000. Μην κροϊδεύουμε τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν και σου λέει να κάνω κάτι και το πρώτο πράγμα που κάνει. Όπα, μην ξεκερδούν, μην αυτό. Δεν είναι έτσι. Οι άλλοι τι είναι, κοροϊδά είναι. Ναι. Να πω κάτι όμως για να μην παρεξηγηθώ. Δεν δικαιολόγησα, εξήγησα. Εξηγώ και λέω ότι όταν το σύστημα δεν είναι. Δημήτρη, μου λέω. Σπύρο, με συγχωρείτε, διακόπτω. Αυτός ο οποίος για 20 χρόνια δηλώνει 10.000 ευρώ το μήνα μόνο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν λέω για όλους, το χρόνο. Δηλώνει 10.000 εισόδημα το χρόνο, είναι καθέξι φοροφυγάς. Δεν είναι αδικημένος, είναι καθέξι φοροφυγάς. Τελειωμένο. Πάντως τελειωμένο. Και το λέω εγώ που επιμένω ότι το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα είναι άδικο, είναι έμεση φόρη, είναι το ΦΠΑ, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι όλα. Αλλά δεν μπορεί, αδερφέ, επειδή. Συγγνώμη, ρε φίλε. Διαφωνώ με το να βάζουμε μια ταμπέλα στο. Όχι, αγόρι μου, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό. Είναι παταξή, ναι. Είναι παταξή, αδερφέ. Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι παταξή. Και ξέρεις γιατί είναι παταξή. Γιατί κλέβει από την τσέπη τη δική σου. Αυτή η ταμπέλα έχει βγει. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιο ευθύνεται. Και δικαιολογεί. Καλά, και το θέμα είναι αν ευθύνεται ο ίδιο. Αν ευθύνεται ο ίδιο. Όχι, εντάξει. Η συζήτηση για την αντιμετώπιση. Αυτή η συζήτηση είναι. Συγγνώμη, κύριε Καλαποθαράκου, κύριε Φρεμεντίτη. Αυτή η συζήτηση είναι περασμένη δεκαετία. Ναι. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Άρα, αν υπάρχει. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε το κράτο να αλλάξει και να βοηθήσει πράγματα να είναι δίκαιη η φορολόγηση. Συμφωνούμε απολύτω. Να έχουμε ένα κανονικό κράτο. Αλλά και εμεί μην κοροϊδεύουμε τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω κάτι. Η συζήτηση που αναδεικνύει το θέμα τη φτώχεια στην Ελλάδα που φτάνει στο 20% του πληθυσμού πρέπει να προκαλέσει την εφεύρεση και την ανακάλυψη μηχανισμών παρέβασης. Αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρχει ανάσχεση του φαινομένου φτώχειας η εξέλιξη θα είναι πάρα πολύ δρυμία. Σωστό. Και σας το λέω διότι σωστά ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται στη στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών αλλά αυτά πρέπει να έχουν διάρκεια και επίσης να γίνει και το λέω για πρώτη φορά αυτό μια συζήτηση για την επιδοματική πολιτική στη χώρα. Ποιοι παίρνουν σήμερα τα επιδόματα, παιδιά.
Δεν τολμά αυτό το θέμα να το αγγίξει κανείς, φοβούμενος αν είναι πολιτικός, το πολιτικό κόστος, και αν είναι πολίτης, δεν έχετε επαρκή στοιχεία. Υπάρχουν γκρίζες διαδρομές για τα κοινωνικά επιδόματα. Υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που επιδοτούνται. Αν και έχουν άλλα παράλληλα εισοδήματα. Έτσι, και δεν θέλω να γίνω περισσότερο. Αυτό... Όταν βρίσκανε στο νησί του Ζακύνθου τους μισούς να οδηγούν και να είναι τυφλοί, καταλαβαίνεις ότι είναι το λιγότερο. Αν θέλει το κράτος, αν θέλει η πολιτεία, βρίσκει ποιους. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα, τα μαϊμού επιδόματα. Αν είσαι πολιτικός, το φοβάσαι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αν εσύ σε μαύρα βγάζεις 100 το χρόνο και δηλώνεις 8. Θα πάρεις επίδομα 7. Βέβαια θα πάρεις. Θα πάρεις επίδομα για να πάει το παιδί στο νηπιακό. Θα πάρεις επίδομα market pass. Θα πάρεις κοινωνικό τιμολόγιο. Θα πάρεις το άλλο. Και είσαι πλούσιος, ρε φίλε. Ναι, φίλε, αλλά τα βρίσκεις και αυτός το αυτά και μειώνεις την πίτα. Ναι, μα πώς το βρίσκεις. Να το βρεις. Μα αυτό λέω και εγώ, να το βρεις. Είναι ευθύνη της πολιτείας να βάλει μια τάξη. Βέβαια είναι ευθύνη. Μα δεν διαφωνώ εγώ για την πολιτεία. Εννοείται ότι είναι ευθύνη της πολιτείας. Δεν ευθύνει το καθένα. Μα διαφωνώ εγώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά ταυτόχρονα μην λέμε ότι ο άλλος, επειδή δεν είναι δίκαιοι οι φορολόγοι στην Ελλάδα ή επειδή δεν υπάρχει κράτος, που δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ένα δεύτερο επίπεδο συζήτηση είναι να εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας την πορεία των μισθών στη χώρα. Είναι αδιανόητο η συζήτηση η χώρα να απασχολεί μόνο τον κατώτατο μισθό. Συμφωνώ. Υπάρχει μεσαίος και ανώτατος μισθός, ο οποίος είναι κλειστός χρόνια παγωμένος. Υπάρχουν εργαζόμενοι στα 1.100, 1.200 ευρώ 5 και 6 και 7 χρόνια. Με ποιος ασχολείται μαζί. Μόνο, κύριε Καρούζο. Μόνο. Πολύ παραπάνω μόνο. Χρόνια. Και μάλιστα όταν σας εξηγώ, ακούστε το δίκιο. Και με αυτό κλείνω. Αυτό έχεις δίκιο. Το 35% των φτωχών, το 60% των φτωχών από το μισθό τους πάει στη σύντηση διατροφή, το 35% των πλουσίων. Αυτή η ταξική ανισότητα συνδέεται με το μισθό. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να διαμαρτυρηθώ εκ μέρους όλων των ελαιοπαραγωγών ότι υπάρχει. Κοίτα, πες το. Παιδιά, υπάρχει συκοφαντία. Υπάρχει συκοφαντία για εμάς που παράγουμε λίγο λαδάκι του Θεού. Λοιπόν, καταγγέλλω, είναι μπροστά εδώ και εξέχον στέλεχος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Κουρλέτης. Καταγγέλλω, κύριε Κουρλέτη, εδώ μαυραγωρίτης ελεοπαραγωγός. Κριτικός μαυραγωρίτης ελεοπαραγωγός. Πόσο μου δίνεις το Τενεκέ. Πες εδώ να ακούσω. 2,45. Ακούσατε, κύριε Σκουρλέτη. 2,45. 200... Yes. Τι έγινε εδώ, ρε. Φάρμακο είναι. Δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Φάρμακο δίνω. Απ' τη Βιανέξ. Πιο καλό. Δεν είναι ο Καμπουράκης, Γιακόπουλος. Κάτι μου λέει με την Αγαπηδάκη και εσύ. Μισό λεπτό για κλείνω, παιδιά. Πόσο πληρώνεις τον καφέ στο takeaway? 2,5. 2,5 κάπου εκεί. 2,5. Πόσο είναι? Μια μεζούρα, 250, 250 ml. Oh. Ναι. Το κιλό ο καφές 10 ευρώ λοιπόν. Ναι. Το κιλό το λάδι 7 ευρώ και είναι ακριβό. Άρε, βγάλε από εδώ πέρα. Ρε. Δεν είναι 7 ευρώ. Το λίγο τώρα 13, 14. Ωραία. Λοιπόν, ο καφές λοιπόν 10 ευρώ το κιλό και το λάδι 12. Είναι ακριβό το λάδι. Άρε, βγάλε από εδώ πέρα. Τα βάλετε με τους φτωχούς ελαιοπαραγωγούς να βγουν σε αυτή τη χώρα. Είσαι επαγγελματίας μαυραγωρίτης, έχω να σου πω. Λοιπόν, επαγγελματίας μαυραγωρίτης.